Η παροιμία έλεγε «Ο γειτονάς σου, ο Θεός σου». Τώρα όμως φαίνεται τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και οι γείτονες πήραν με τα αυγά και τις ντομάτες διπλανούς τους, με αποτέλεσμα να φτάσουν να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο γείτονας και ο Θεός, γιατί τον αδελφό σου μπορεί να τον έχει πιο πέρα το γείτονα, να τον έχει κοντά. Και πρέπει να είναι, να είναι σεβαστός και να σε σέβεται και να τον σέβεται. Αλλά σήμερα όμως δυστυχώς φτάσαμε να πετάω ένα αυγά στον άλλον. Αλλού βλέπουμε γιαούρτια, αλλού βλέπουμε αυγά, αλλού βλέπουμε απάτες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του ενός γείτονα, έχει κάνει το σπίτι των διπλανών του να βρίσκεται στο κακό του χάλι από τις ντομάτες και τα αυγά που έχει πετάξει. Οι μηνυτές υποστηρίζουν ότι το κακό ξεκίνησε από πέρσι το καλοκαίρι, όταν για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωποι με το θέαμα του κόκκινου σπιτιού τους, όπως τουλάχιστον είχε γίνει από τις ντομάτες που είχε πετάξει άγνωστος. Βγαίνοντας από την πόρτα, είδαν τα κουφώματα να είναι γεμάτα σάλτσα, ενώ το ίδιο συνέβαινε και σε όλα τα παραθυρόφυλλα και τους τοίχους. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε και το μόνο που τους έμενε να κάνουν ήταν να καθαρίσουν όλα τα σημεία στόχους του αγνώστου. Υπάρχει παιδεία από την αρχή και δεν γίνεται. Θέμα παιδείας είναι δηλαδή. Και βέβαια. Παρά το γεγονός ότι είπαν στο γείτονα να μην επαναληφθεί, ωστόσο το κακό συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Και μάλιστα όχι μόνο με ντομάτες, αλλά πήραν πλέον και αυγά και πετούσαν. Δικηγόροι τώρα τονίζουν ότι πλέον δεν θα μπορούν να πληρώνουν οι εντολείς ακριβά όλα όσα θα θέλουν να εκδικαστούν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι σαφώς περίεργες υποθέσεις. Λόγω της οικονομικής κρίσεως που ο κόσμος πλέον δεν έχει χρήματα να πληρώσει, θα λύνουν μόνοι τους τις διαφορές τους και δεν θα πηγαίνουν στα δικαστήρια άνευ λόγου. Φαίνεται ότι και ο γιος του ήταν στο κόλπο αφού τον εντόπισαν άλλοι γείτονες να πετά αυγά. Πάντως δεν είναι η μόνη περίπτωση περίεργης προσφυγής στη δικαιοσύνη. Άλλος γείτονας είχε ενοχληθεί στο παρελθόν από καναρίνι. Αν με επιτρέπετε την έκφραση, για ψιλοπίδημα. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι στις αρχές της δικηγορίας μου αντιμετώπισα μια περίπτωση στο μονομελές πλημμυρίδικο. Κάποιος είχε φέρει κατηγορούμενο τον γείτονά του στο μπαλκόνι, γιατί το οδικό πτηνό, το καναρίνι του ενοχλούσε. Η συγκεκριμένη διαμάχη εξετάστηκε από το μονομελές πρωτοδικείο της Πάτρας και τώρα η διάδικη είναι εν αναμονή της απόφασης.